αυτός που ήταν εκεί, μαζί με πολλούς άλλους βέβαια, και τα είδε λίγο καλύτερα από όλους εμάς, νομίζω, με το ποδοσφαιρικό του μάτι, ήταν ο Φρανσίσκο Χαβίτο, τον οποίο έχουμε μαζί μας σήμερα. Φρανσίσκο, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σε ιδιαίτερη μέρα για σένα σήμερα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, γιατί εντάξει, έχουν γίνει και σχετικές ανακτήσεις και από την ΠΑΕ. Το πρωί σαν σήμερα ο Άρης το 7 έχανε μέσα στην Ισπανία από την Σαραγώσα, αλλά χάρη στον γκολ του Φρανσίσκο περνούσε στους ομίλους του τότε κυπέλου UEFA στο Λα Ρωμαρέδα. Ναι, ήταν καταπληκτικό την ημέρα. Δεν το περιμέναμε τόσο εμείς, αλλά τελικά με προσπάθεια που κάνουμε, με πάθος που βάλουμε, το κάνουμε. Κάνουμε κάτι ιστορικό για την ομάδα και για εμάς βέβαια. Εκείνο το... Κάνουμε πολύ χαρούμενο για το κόσμο. Εκείνο τον γκολ ή αυτό με την Ατλέτικο, πριν πάμε στα του σήμερα. Εγώ πιστεύω και τις δύο, γιατί αυτός ήταν ο πρώτος και όλες ξεκινάνε εκεί και ήταν κάτι διαφορετικό με την Ατλέτικο. Εντάξει, κερδίσαμε άλλη πιο μεγάλη ομάδα, ναι. Αλλά εκεί ξεκινάνε και πιστεύω δεν το περιμένει ο κόσμος τόσο, αλλά και το κάνουμε. Και το κάνουμε πρώτη φορά. Μετά παίξουμε άλλη χρόνια στη UEFA και είναι πιο κανονικό για τον κόσμο, αλλά και εκεί ήταν σπέση. Εγώ προτιμάω το γκολ με την Ατλέτικο γιατί το βάλες και με το κακό στο πόδι, το αριστερό, που δεν είναι και εύκολο. Είναι η αλήθεια και από απόσταση, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, προσπαθώ με τις δύο. Προσπαθώ να μάθω και με τις δύο. Κάποια στιγμή θα κάνω καλύτερο με το αριστερό από το δεξιό. Για να πάμε και λίγο στα του σήμερα, επειδή ήσουν και το από βράδυ του Σαββάτου στο Βικελίδη, οικογενειακό κιόλα, και σε τσίμπησε και η κάμερα τη ΠΑΕ Άρης που απολαμβάνατε μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά το παιχνίδι του Σαββάτου. Είδε ξανά Άρη από κοντά μετά από καιρό, αλλά νομίζω ότι όπως όλο τον κόσμο που είτε ήταν στο κήπεδο είτε το είδε τηλεόραση, έτσι και εσένα δεν σε ικανοποίησε νομίζω η ομάδα τόσο πολύ. Ναι, πήγα εκεί από χρόνια που δεν ήρθα. Να δω λίγο την ομάδα, πού είναι ο κόσμος, πού είναι η κλίμα, το ατμόσφαιρα έξω και πώς είναι την ομάδα, η φίλος. Ήθελα να δω κάποιο αγώνα, αλλά δεν μπορούσα και τώρα που μπορούσα πήγα εκεί και είδα το αγώνα και εγώ για μένα είναι διαφορετικό αυτό. Εγώ πάντα είμαι μέσα. Δε, από έξω νευριάζω πολύ. Μέσα είμαι πιο ήρεμος, γιατί κάνω και τη δουλειά εγώ. Ναι. Αλλά από έξω που θέλω και βλέπω και εγώ κάνω πιέση και το κάνω εγώ μόνο. Λέω, έχει πιέση, και νευριάζω πολύ. Επειδή πλέον ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο και από το πόστο, να το πω έτσι, ρε παιδί μου, του προπονητή και αρχίζει να αποκτάς λίγο και την άλλη τη ματιά. Εσύ πώς τον είδες τον Άρη, δηλαδή, γιατί όλοι βλέπουν μια ομάδα η οποία δυσκολεύεται αρκετά μέχρι στιγμής φέτος απέναντι σε ομάδες που παίζουν πολύ άμυνα. Πολύ κλειστά πίσω. Ναι, η άλλη ομάδα ήρθε μόνο για άμυνα. Αν παίρνει νευασμούς είναι μια χαρά, άμα κερδίσει είναι τέλεια. Αλλά άμα χάσει είναι κανονικά. Δεν έχει τίποτα να χάσει, ό,τι είδα εγώ. Και τον Άρη πέσε χαλαρά το πρώτο μήχρονο και εγώ περίμενα το δεύτερο μήχρονο θα πιέσει πιο πολύ γιατί χρειάζεται και τεραφούς και είσαι μέσα στην έδρα σου. Αλλά δεν πιέσει μέχρι τις τελευταίες 10-15 λεπτά και κάνει 2-3 ευκαιρίες. Λέω χρειάζεται να το κάνει πιο νωρίς γιατί η όλη ομάδα δεν θα αλλάξει το ρόλο. Περιμένει, άμα δεν τους πιέσεις πολύ δεν το κουράσεις. Ναι. Και άμα αυτό δεν είναι κουρασμένο θα κάνει το ίδιο δουλειά. Χάσει χρόνο, γρινιάσει. Και κάνει τη δουλειά τους. Εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας. Πιέσουμε, πρεσάρουμε. Και άμα δεν έχεις η μέρα για να παίξεις καλά ποδόσφαιρο, βάλε εκεί, παίρνει όλη τις βάλες και βάλεις μέσα στη τέρμα μέχρι να έχει καλύτερη ευκαιρία. Αλλά πιέσει εκεί μπροστά. Να νιώθει το άλλο, θέλει να το κερδίσει το αγώνα και να φοβάται λίγο κάτι. Γιατί βάλουμε όλη την πιο εύκολο. Βάλες πάνω. Στην πλευρά που είναι το καλύτερο είναι με κεφαλιά που είναι το Μπρούνο Άλβης. Κερδίζει όλα. Λέω, προσπάθησε με τον άλλο που μπορεί, δεν είναι τόσο καλός σε τέτοιο πράγματα. Και νομίζω μετά πέρασε το χρόνο και άλλος μόνο χάσει χρόνο, γρινιάσει πάλι. Κάνει τη δουλειά τους και δεν βάλουμε. Νομίζω το χώρο είναι μέσα, πίσω από το μέσος. Γιατί το στόπερ του Απόλλων ήταν πίσω, φοβάται να πάει έσω γιατί είναι αργός, αλλά και ψηλός. Άρα ο Άρης έπρεπε να πάει περισσότερο με την μπάλα κάτω. Έπρεπε με την μπάλα κάτω ο Άρης. Το πρώτο ημίχρονο τον Διαγέ παίρνει 2-3 μπάλες μόνος εκεί πίσω. Πρέπει να το κάνουν πιο πολύ
Πέφτει πολλές φορές. Δεν αυτό. Έλειψε όμως και ένας παίχτης, Χάβη, συγγνώμη, σε διακόπτω, μιας που πιάσαμε το κομμάτι της επίθεσης, ένας παίχτης με την προσωπικότητα του Γκάμα, για παράδειγμα, ή ο Γκαρσία στην καλή του μέρα για να κάνει και την ατομική προσπάθεια, γιατί απέναντι σε τέτοιες άμυνες, η ατομική προσπάθεια πρέπει να έχεις και να σουτάρεις λίγο, αν δεν θες να πας, αν θες να σηκώσεις την μπάλα. Ναι, να προσπαθείς, να δούμε πώς είναι το αποτερματοφύλακα, άμα είναι ευρισμένο, φοβάται ή άμα είναι σίγουρο, ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, έχει πολύ και τραυματία, γιατί κανονικά, άμα έχεις όλοι τις παίχτες, πιστεύω η ομάδα μπορεί να είναι άλλη. Αλλά και με αυτό, άμα δεν έχεις αυτή τους παίχτες, το προσπάθεια που, του δουλειά του τρέξιμο πρέπει να είναι πιο παραπάνω για μένα, λέω αυτό. Είσαι. Και πιο πολύ στη μέσα, ναι, στο σπίτι μας, που πρέπει να κερδίσεις όλη τις, ναι, αγώνες, άμα θέλεις κάτι. Ναι. Τώρα που έχει και το μείον 6, που χρειάζεται παραπάνω. Σίγουρα πολύ παραπάνω και θα έχει παίξει αυτό το ρόλο του φαντάζομαι στη φυσιολογία των ποδοσφαιριστών. Εσείς αυτή την. Επειδή και ο κόσμος τώρα φυσιολογικά είναι δυσαρεστημένος, υπάρχει ένα ξέσπασμα, να το πω έτσι, το βράδυ του Σαββάτου, και για τους παίχτες και για τον προπονητή. Και πάντα τώρα φτάνουμε σε αυτό το σημείο που τα έχεις ζήσει κι εσύ, ανάλογες καταστάσεις, το ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση. Ποιος φταίει, ποιος φταίει. Ο κόσμος τώρα επιρρύπτει ευθύνες. Λέει φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίχτες. Ο πρόεδρος στηρίζει τον προπονητή. Είναι και τις δύο. Προπονητής μπορεί, έχει μία ιδέα, αλλά πρέπει να τους δει και να τους μάθει τι ιδέα έχουμε. Και άμα αυτή η ιδέα δεν πάει, γιατί, ναι, άλλη ομάδα κάνει και δουλειά, mm-hmm, να έχεις άλλη ιδέα. Άμα δεν έχουμε αυτή το πλάν Α, έχουμε το πλάν Β. Και μετά πρέπει να το μάθουν και τις παίκτες και να το κάνουν τις παίκτες. Και άμα κοιτάς ένα ή δύο παίκτες δεν έχει καλή μέρα για να αποδεσφαιρικά, εντάξει, βάλε έξω, βάλε άλλο μέσα, άλλη μέρα θα είναι καλύτερο για να βοηθάει την ομάδα. Ή να τους βάλεις μέσα στον αγώνα, έλα πάμε, τρέχει, πρέσει, πιέση, έλα, κάτι διαφορετικό. Να βάλεις και η ομάδα μέσα και ο κόσμος μέσα να πιέσει και τη άλλη ομάδα και η διατησία και όλα αυτά που κάνουμε εμείς μόνο με την πιέση. Αλλά ναι, αυτό πρέπει να είναι. Είναι και τις δύο. Και το υποδοσφαιριστής που πρέπει να κάνει τη δουλειά και το προπονητής να τους μάθει τι θέλει να κάνει. Όλοι έχουν την ευθύνη. Αλλά μπορεί, ναι, να του πει, αλλά ο υποδοσφαιριστής, ναι, δεν το κάνει. Δεν ξέρω. Ναι. Ναι, είναι θέμα καμιά φορά και αφομοίωση στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, γιατί ξέρεις πάντα, το ξέρεις και εσύ καλύτερα από εμάς, πάντα η πρώτη ευθύνη πέφτει στον προπονητή, ότι φταίει αυτός, αλλά και ο ποδοσφαιριστής πάντα παίζει το ρόλο του. Δηλαδή έχει και αυτός ο δικό του μερίδιο ευθύνη. Προπονητής είναι πιο εύκολο να λέμε είναι αυτός. Ναι. Αλλά εγώ πάντα λέω εμείς παίξουμε. Σωστό. Άμα εμείς μου λένε πάει δεξιά και εγώ πάω αριστερά. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είσαι αισιόδοξο πάντω για τον Άρη, βλέποντα, εντάξει, όχι τόσο πολύ από το προθέσιμο παιχνίδι, αλλά έχοντα εικόνα και από το ρόστερ την ποιότητα που διαθέτει, αλλά και από τα δύο προηγούμενα που η ομάδα με τον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό κέρδισε κιόλα. Αυτό λέω. Είδα άλλε αγώνε που παίξει πολύ καλά και κάνει καλή δουλειά και τώρα το βλέπω διαφορετικό. Δεν ξέρω. Μπορεί είναι, άμα δεν παίξει με μεγάλη ομάδα, χαλαρώσει λίγο, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή παίξει ρόλο η δικολογία, τέτοια. Ναι. Άμα δεν παίξει μεγάλη μάδα, σήμερα εντάξει, θα κερδίσουμε, περάσει τον χρόνο και δεν κερδίσεις. Ή ξέρω, μπορεί την ημέρα, αλλά είδα ομάδα καλά, τώρα βλέπω το γήπεδο μια χαρά, τώρα που ξεκινάει να πάει κόσμο πάλι είναι μια χαρά. Mm-hmm. Περιμένω να κάνει λίγο υπομονή, να έρθει πάλι καλές τιμές. Χρειάζεται κάποια στιγμή λίγο χρόνο, γιατί δεν μπορείς να παίξεις καλά όλη τη αγώνα. Το θέμα είναι να χρειάζεται πιο πολύ βασμού από τη μορία που έφαγε. Ναι. Και χρειάζεται λίγο χρόνο και λίγο πολύ κάποια στιγμή. Αλλά δεν έχουμε, γιατί η πρωτάτημα είναι μικρή τώρα. Δεν έχει τόσες ομάδες για να κάνει. Να παίξουμε 38 αγώνες. Τώρα είναι λιγότερα και πρέπει να πιο πολύ μέσα στην έδρα του. Εκεί πρέπει να παίρνεις πάντα 3 βαθμούς. Ή άμα δεν παίρνεις είναι, ναι, 1 βαθμό, αλλά γιατί γίνεται κάτι κακό. Ωραία. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, δώσε μας ένα λεπτάκι να ακούσουμε λίγο την ώρα και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με Φρανσίσκο Χαβίτο. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, Χάβη, επειδή είσαι και στην Ελλάδα αυτές τις μέρες, αρχικά πόσο καιρό σχεδιάζεις να μείνεις? Και αν... θα φύγω σήμερα. Α, φεύγεις σήμερα? λίγο κάθεσαι. Σήμερα βράδυ. Σε διώχνει Ηλίας? Όχι, έχω το εισιτήριο για σήμερα. δεν πρόλαβα να είμαι πιο πολλές μέρες τώρα ακόμα. Ναι. Πρέπει να έρθω μια μέρα πριν, αλλά είχα κάποιο πρόβλημα με το αεροπλάνο και έχασα μια μέρα, αλλά εντάξει. Ήμουνα 2 μέρες εδώ που είμαι πολύ καλά, γιατί είδα πάλι φίλος, είδα πάλι Θεσσαλονίκη, είδα πάλι τον Άρη.
Και το θυμάμαι στιγμές που ήμουν εδώ, η οικογένεια είναι μια χαρά και είναι καλά, γιατί είναι χαρούμενοι και εδώ και είμαστε καλά. Περάσουμε δύο μέρες, είναι λίγα για μας, αλλά τώρα δεν έχουμε τόσο χρόνο. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Περιμένουμε το πιο πολύ μπροστά. Χάβη, να είσαι καλά, καλή επιστροφή στην Ισπανία και περιμένουμε γρήγορα να σας δούμε οικογενειακώς ξανά σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ περιμένω να καλό απόγευμα, καλό ταξίδι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, Φρανσίσκο Χαβίτ, αυτός ήτανε.